Και φτάνω σε κάποια άλλα ζητούμενα. Σε αυτό το προειδοποιητικό καμπανάκι από τους ειδικούς για την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, γρήπης, ιώσεων, στρεπτόκοκκου, καθώς και των αυξημένων εισαγωγών στα νοσοκομεία της χώρας. Γιατί ακούμε τους ειδικούς τις τελευταίες ημέρες να λένε ότι όσοι παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα, είτε συνάχη, είτε πονόλεμος, είτε πυρετός, να μην είναι σε περιοχές όπου, σε σημεία όπου συνοστίζεται κόσμος, ειδικά και σε κάποιες συγκεντρώσεις. Ειδικά εάν παίρνουν μέρος σε αυτές ηλικιωμένοι, παρακολουθούν ηλικιωμένοι ή βρίσκονται και παιδιά για την μετάδοση τέλος πάντων των ιώσεων. Και παράλληλα συστήνουν εκείνοι οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να φοράνε οπωσδήποτε μάσκα. Αλήθεια ψέματα δεν ξέρω, ο κύριος Νίκος Λαθουράκης από τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου κοντά μας, αντιπρόεδρος, ναι, καλημέρα. Γενικός Γραμματέας. Γενικός Γραμματέας. Τι κάνετε, χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο κράτος σας. Αλήθεια όλα τα παραπάνω. Προφανώς και είναι αλήθεια. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα, πιθανώς σε ένα νέο κύμα αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού, σε συνδυασμό βέβαια με την εμφάνιση της γρήπης, η οποία έχει δείχνει τα δόντια της από τις αρχές του Δεκέμβρη. Συν τις άλλους αναπνευστικούς ιούς δημιουργούν έτσι ένα κοκτέιλ, θα λέγαμε, αναπνευστικών λοιμόξεων, τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες, ιδίως σε ασθενείς, ευάλωτους, ηλικιωμένους, με προβλήματα υγείας, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν αυξημένη προσοχή και προστασία. Για συνεχίστε το, διότι εδώ έχουμε και τον κορονοϊό, έχουμε και την γρήπη, έχουμε και τις ιώσεις, ναι, έχουμε και το στρεπτόκοκκο, δηλαδή όλα αυτά εσείς μπορείτε να λέτε κοκτέιλ, αλλά τελικώς από τι προφυλάσσομαι και πώς προφυλάσσομαι, με τη χρήση της μάσκας, μένοντας στο σπίτι, να μην κυκλοφορώ, αποκλείεται. Όχι, προφανώς δεν μπορούμε να πούμε σε λογικές πάλι καραντίνας ή απομόνωσης σε επίπεδο όπως ήμασταν πριν 3 χρόνια που δεν είχαμε κανένα μέτρο προστασίας. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε και τα μέτρα ατομικής προστασίας, ξέρουμε να προστατευτούμε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εμβόλια τα οποία οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να τα κάνουν, τόσο της γρήπης όσο και του κορονοϊού. Επίσης, όταν υπάρχει κάποια συγκέντρωση σε κλειστό χώρο, καλό είναι αν κάποιος έχει συμπτώματα του αναπνευστικού να φοράει τη μάσκα του ή να έχει επισκεφτεί τον γιατρό του να κάνει ένα τεστ, να ξέρει να προφυλάσσεται και να προφυλάσσει πολύ περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους, συγγενείς οι οποίοι θα είναι σε ένα χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Νομίζω η χρήση της μάσκας σε χώρους που έχουν αυξημένο συνωστισμό από ηλικιωμένους θα πρέπει να συστήνεται από εδώ και πέρα. Είναι κάποια μέτρα τα οποία τα γνωρίζουμε και τα εφαρμόσαμε πριν 2-3 χρόνια. Τα έχουμε περάσει. Αλλά θεωρώ ότι είναι της εποχής όλο αυτό και είναι με το συμπτωματικό και αυτή η μετάδοση η οποία γίνεται. Και δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα παρά τις αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομεία. Ή αν θυμάμαι καλά, άκουγα σε ένα ρεπορτάζ ότι τον προηγούμενο μήνα ήταν 45 ή το μήνα που διανύουμε είναι μέχρι στιγμή 45 οι νεκροί από κορονοϊό στα νοσοκομεία. Όχι, αυτό είναι λάθος. Δεν είναι 45 νεκροί το μήνα, είναι 60 νεκροί την εβδομάδα. 60 νεκροί την εβδομάδα. 60 νεκροί την εβδομάδα. Ήταν η εβδομάδα 11 με 17 Δεκέμβρη, η προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα θα είναι τα καινούργια δεδομένα από τον ΕΟΔΗ. Ήταν 60 νεκροί. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα όσο το παρουσιάζουμε. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό και μιλάμε για ανθρώπους βέβαια οι οποίοι είναι ηλικίας από 58 μέχρι 100. Αυτές ήταν οι ηλικίες των θανάτων. Μια διάμεση ηλικία γύρω στα 85. Κάποιοι ίσως είχαν κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτό όμως δεν αλλάζει την εικόνα. Είχαμε 60 νεκρούς από κορονοϊό. Έχουμε περίπου 1000 ανθρώπους και παραπάνω να νοσηλεύονται με COVID. 200 νοσηλεύονται σε ειδικές κλίνες, μέθη, μονάδες αυξημένης φροντίδας. Mm-hmm. Περίπου 200 εισαγωγές την ημέρα με κορονοϊό. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το περνάμε τελείως αψήφιστα. Γι' αυτό θέλω να πω ότι επειδή η εμβολιαστική εικόνα είναι πάρα πολύ κακή, καλό είναι οι άνθρωποι που είναι πάνω από 65 να εμβολιαστούν. Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να εμβολιαστούν. Οι ευπαθείς ομάδες. Το ίδιο και για τη γρήπη. Γιατί έχουμε πάρα πολύ χαμηλά στην εμβολιασμό στη γρήπη.
Ακόμα και στη γρήπη χαμηλός ο εμβολιασμός. Γιατί θυμάμαι, θυμάμαι σε συνέντευξή μας ή σε πληροφορίες που μας δίδατε, να το πω διαφορετικά, όταν ξεκίνησε ο εμβολιασμός για την γρήπη, μας λέγατε ότι υπήρχαν από μία ηλικία και πάνω από τα 65 και πάνω, υπήρχε και το ενισχυμένο εμβόλιο της γρήπης που ενδεχόμενα να σε προστατεύσει λίγο περισσότερο. Ναι, υπάρχει το ενισχυμένο εμβόλιο. Η εμβολιαστική όμως πορεία είναι πάρα πολύ κακή. Δηλαδή δεν υπάρχει. Είμαστε 20 με 25% λιγότεροι εμβολιασμοί από πέρσι, αυτή την ίδια περίοδο. Κάτι που δημιουργεί προβληματισμό και για τη γρήπη, η οποία είναι έντονη, δημιουργεί σοβαρά συμπτώματα. Βέβαια η θνητότητα είναι πολύ μικρότερη. Είχαμε ένα θάνατο την προηγούμενη εβδομάδα από γρήπη, σε αντιπαραβολή το λέω με τον κορονοϊό που είχαμε 60. Mm-hmm. Αλλά είμαστε σε μια περίοδο έξασης. Και με απρόβλεπτες βέβαια συνέπειες σε ανθρώπους που είπαμε έχουν κάποια προβλήματα υγείας. Mm-hmm. Πάντως οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Δεν είναι καταφρόνητη σε καμία βάση η αριθμή αυτή, δηλαδή 1.000 εισαγωγές στα νοσοκομεία με COVID, 200 εισαγωγές περίπου την ημέρα, λέτε. Οι άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, οι θάνατοι, ακόμα και αν δεν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα εμβολιαστούν, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τουλάχιστον να είμαστε προσεκτικοί και να μην αψηφούμε το κίνδυνο, είτε για τα παιδιά μας, είτε για τους δικούς μας τους ηλικιωμένους. Εγώ αυτό κρατάω συμπέρασμα, κύριε Λαθουράκη. Αυτό είναι το ένα συμπέρασμα, και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση ασθενείς οι οποίοι είναι σε επαφείς ομάδες και ηλικιωμένοι, από τη στιγμή που νοσήσουν, καλό είναι να απευθυνθούν στον γιατρό τους. Υπάρχουν αντιοικίες αγωγές, οι οποίες είναι πολύ αποτελεσματικές ακόμα, και αν δοθούν έγκαιρα, μπορούμε να αποτρέψουμε αυτή την εικόνα και να μην εισαχθεί κάποιος στο νοσοκομείο, να μην κινδυνεύσει από σοβαρή νόσηση. Αν γίνει όμως γρήγορα, δηλαδή θα πρέπει όποιος έχει την νοσία με κορονοϊό να επικοινωνεί με τον γιατρό του, να τον συμβουλεύεται και ανάλογα μπορεί να λάβει και την αντιοικία αγωγή. Ναι, προσέξτε όμως τώρα. Εγώ έχω ένα σύμπτωμα συναχιού. Έχω ένα σύμπτωμα πονόλαιμου. Έχω ένα σύμπτωμα πυρετού. Αυτό θα με κάνει το μυαλό μου να μου πάει, ας πούμε, αυτόματα στη γρήπη, αυτόματα να με πάει στον κορονοϊό. Αυτόματα θα πρέπει να πάει στον κορονοϊό. Να γίνει το τεστ. Αν επιμένουν τα συμπτώματα, καλό είναι να επισκεφτούμε τον γιατρό που θα μας εξετάσει, θα κάνει το τεστ, ίσως χρειαστεί και τεστ γρήπης. Θα γίνει η κλινική εξέταση και μετά αποφασίζουμε τι αγωγή θα πάρει ο ασθενής. Αυτή είναι η πορεία, η σωστή. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, ούτε ό,τι του πει η γειτόνισσα, ούτε του πει οποιοδήποτε μη γιατρός. Εγώ κρατώ αυτό το μήνυμα που μου λέτε, ότι ακόμα και από αυτά τα απλά συμπτώματα, που εγώ μπορεί να πω είναι μια ίωση, συνάχη πονόλαιμος πυρετός, ότι θα πρέπει να πηγαίνω στο γιατρό, να ρωτάω το γιατρό, να κάνω το τεστ, να υπάρχουν και τα διπλά τεστ γρήπης κορονοϊού με τη βοήθεια του γιατρού, έτσι ώστε να δω τι είναι αυτό το οποίο έχω και ανάλογα να πράττω. Αυτό μου λέτε και με συμβουλεύετε. Βέβαια, αλλά αυτή είναι η σωστή, αυτή είναι η λογική και αυτή είναι η σωστή πορεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν θέλουμε να είμαστε αυτή τη στιγμή στις γιορτές, να περάσουμε καλά, να μην νοσήσουμε, να μην αρρωστήσουμε, να μην μεταδώσουμε την νόσο σε ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να την περάσουν, να περάσουν την νόσο πολύ πιο σοβαρά από ότι εμείς. Αυτές οι περιπτώσεις και τα κρούσματα της COVID-19 έχουν να κάνουν με την υποπαραλλαγή της Ομικρόν. Ναι, είναι αυτή τη στιγμή μια υποπαραλλαγή, η οποία ονομάζεται GN1 και η οποία φαίνεται ότι μεταδίδεται ταχύτατα, πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς βέβαια να προκαλεί πολύ σοβαρά συμπτώματα όπως γνωρίζαμε με τις πρώτες παραλλαγές της Δέλτα. Αλλά μεταδίδεται ταχύτατα και όταν έχουμε μεγάλη νόσηση προφανώς και κάποιοι θα είναι σοβαρά από αυτούς. Λοιπόν, ωραία. Εγώ κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες, όπως επίσης και τις συμβουλές σας, γιατρός είστε. Ούτως ή άλλως ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα από εμάς τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να πράξουμε, και για τους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν είναι αργά, αναφορικά και με το εμβόλιο της γρήπης από ό,τι καταλαβαίνω. Και με την γρήπη βέβαια δεν είναι αργά. Όποιος μπορεί να εμβολιαστεί και ανήκει σε ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να εμβολιαστεί. Μάλιστα.
Κύριε Λευθουράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχετε και εσείς.